Επιστρέφουμε με τον Μανώλη Κωστίδη και δεν προλάβαμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε έκτακτη είδηση. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Φρέσκα νέα, Μανώλη, μας ακούς? Από τα της οικονομίας. Για πάμε λοιπόν, Μανώλη. Για πάμε να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί όση ώρα εμείς κάναμε διάλειμμα, εσύ πήρες τα φρέσκα νέα από την Τουρκία για την οικονομία. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βεβαίως η τουρκική κυβέρνηση λέει ότι θα πάνε όλα καλύτερα, αλλά τα πράγματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον γίνονται χειρότερα για τους Τούρκους πολίτες. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ υποτίμηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δολάριο για πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας. Το βλέπουμε ως Μανώλη όσο μιλάς. Έφτασε στις 15, ακριβώς βλέπετε, 15,044 είναι το δολάριο πάνω, δολάρ, εκεί που γράφει δολάρ. Το Euro 17 λίρες αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας που όσο κυβέρνα την Τουρκία ο Ερντογάν βεβαίως τα τελευταία τόσα πόσα χρόνια, από το 2002, έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Μανώλη, όσο μιλάς, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Το πώς αλλάζει η ισοτιμία. Ήταν 16,9, πήγε 17. Τώρα ανεβαίνει 17 τόσο. Συνεχώς. Φοβερό. Σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας θα ανακοινώσει αν θα μειώσει τα επιτόκια βάσει των οδηγιών που έχει πάρει από τον Τούρκο Πρόεδρο. Αν μειωθούν τα επιτόκια, τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα. Θα πάει μπορεί να πάει το ευρώ σε άλλες τιμές. Να πάρει πορεία προς τα 18, το ευρώ, το δολάριο προς τα 16. Να θυμίζω ένα πράγμα. Πριν από περίπου 2,5 μήνες, ένα ευρώ αντιστοιχούσε σε 10 λίρες περίπου, 10,2. Ναι. Και σήμερα έχουμε 17. Δηλαδή, 17. Σε 2,5 μήνες περίπου, 70% υποτίμηση. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος Τούρκος πολίτης εύκολα. Και αν γίνει αυτό που λες τώρα, Μανώλη, εάν μειώσει τώρα τα επιτόκια, θα είναι η απόλυτη καταστροφή, έτσι. Αν πάει και κάνει τώρα τη διακίνηση. Εσύ το λες αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρος πιστεύει ότι μειώνοντας τα επιτόκια θα μπορέσει να ελέγξει τον πληθωρισμό, ο οποίος βεβαίως έχει ανωδική πορεία, full. Δηλαδή, αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι μειώντας τα επιτόκια είναι η πολιτική, το οικονομικό μοντέλο του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Δηλώνει ότι θα μειώσει τα επιτόκια, θα μειώσει τον πληθωρισμό και η τουρκική οικονομία για την τουρκική οικονομία θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες. Μέχρι στιγμής όμως, ο βασικός μισθός μειώθηκε στα 169 ευρώ. Υποτιμήθηκε λίρα 70%. Οι τιμές των προϊόντων αλλάζουν καθημερινά ή ανά ώρα, κυρίως άμα είναι ηλεκτρονικά προϊόντα. Και βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα. Πάντως δεν ξημέρωσε μια καλή μέρα στην Τουρκία, έτσι είναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι είναι.